Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παύλο Χριστίδη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο στο Νότιο Τομέα. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι και καλή Σαρακοστή. Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που κουβεντιάζαμε με τον Νότι πριν. Θέλουμε τη δική σας εκτίμηση για το αν οι αποφάσεις οι σημερινές για τον Πολάκη συνιστούν κατά τη γνώμη σας μια στροφή προς πιο σοβαρό πολιτικό λόγο από τον Αλέξη Τσίπρα, ή είναι απλώς ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών γιατί θεωρήθηκε ότι ο Πολάκης προσέβαλε τον αρχηγό του. Κοιτάξτε, να θυμηθούμε λίγο, νομίζω έχει σημασία, τι έχει προηγηθεί των δηλώσεων του Παύλου Πολάκη. 4 μέρες μετά την απόφαση που αφορούσε τον κύριο Νίκο Παπά, έχουμε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και να λένε απίθανα πράγματα. Mm-hmm. Ότι την απόφαση της δικαιοσύνης θα την κρίνει ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Ότι ο εισαγγελέας εισηγήθηκε την αθώωση, λες και αυτό είναι το οποίο παίζει τον κρίσιμο ρόλο ή δεν ξέρουν τι σημαίνει δικαιοσύνη. Και πολλά ακόμα. Το λέω αυτό διότι πρέπει να δούμε ότι ο κύριος Πολάκης πολύ απλά με την ανάρτησή του εκφράζει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τη βασική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης είναι η καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε οι θύνοντες νόες είναι όλοι αυτοί οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα αμφισβητούν στη βάση τους τη δημοκρατία, θέλουν να ελέγξουν τους αρμούς της εξουσίας και προχωράνε με έναν τρόπο τον οποίο δεν τον βλέπουμε πρώτη φορά. Το γνωρίζετε και οι δύο πολύ καλά γιατί η χώρα τον υφίσταται από το 2010 όταν για πρώτη φορά είδαμε κρεμάλες. Είδαμε καταζητείτε με πρόσωπα βουλευτών οι οποίοι ψήφισαν το μνημόνιο, είδαμε δηλώσεις για γερμανοτσολιάδες και βλέπουμε όλο αυτό, όλη αυτή την περίοδο που ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, αλλά από την άλλη έρχεται σε μια χρονική στιγμή αυτό το διαζύγιο με τον Πολάκη που ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει και μια συνέντευξη το Σαββατοκύριακο στο πρώτο θέμα με το οποίο προανήγγειλε ακριβώς αυτό, την πρόθεσή του να αρχίσει να αρθρώνει έναν πιο υπεύθυνο πολιτικό λόγο και να αποφύγει τις ακρότητες. Δηλαδή είναι μια διπλή κίνηση αυτή που κάνει ο κύριος Τσίπρας και αναρωτιόμαστε έστω και όλοι. Με μεγάλη καθυστέρηση, αυτό θέλει να πει ο Βασίλης. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε, αλλά θέλω να σας πω ότι κανένας από εμάς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι ο κύριος Πολάκης θα απειλούσε να βάλει 3 μέτρα κάτω από τη γη συναδέλφου σας. Βέβαια. Ή ότι με το αύριο πρέπει να καταλάβει την εξουσία και δεν αντέδρασε ποτέ κανένας. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ως άλλος Σαούλ ο κύριος Τσίπρας είδε τώρα το φως του και μπορεί να πείσει τον οποιοδήποτε ως προφήτη μέχρι τις εκλογές. Μιλάμε όρους λογικής. Έχουμε απειληθεί, έχουμε κρεμαστεί τα μανταλάκια. Έχουν βγει και άλλα στελέχη και έχουν πει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Επομένως, θέλω να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας, κατά την άποψή μου, έχει αργήσει πάρα πολύ. Είχε πάρα πολλές αφορμές, δεκάδες αφορμές όλα τα προηγούμενα χρόνια για να καθαρίσει την ιστορία. Όποτε βγαίναμε και μιλάγαμε για το ύφος, τη συμπεριφορά, τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόταν ο κύριος Πολάκης, πάντα τον υπερασπίζονταν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και επομένως θέλω να σας πω ότι στην ουσία του ζητήματος εδώ έχουμε μπροστά μας μια ιστορία που μπορεί να είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μπορεί να είναι μια μικρή επικοινωνιακή κίνηση. Θέλω όμως να σας πω ότι κατά την άποψή μου αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάδειξη της fake αντιπολίτευσης, της fake αξιωματικής αντιπολίτευσης που ήταν πάντοτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να εκφράσει την original σοσιαλδημοκρατία, την original κεντροαριστερά, δεν μπορεί. Όσο υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίζει το γαλάζιο της πάρτι. Χρειάζεται ένα άλλο κόμμα σε αυτή τη θέση αυτό, ναι. Και αυτό μπορεί και θέλουμε να γίνει το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές. Αυτό που λέτε δηλαδή είναι ότι ο Πολάκης μπορεί να φύγει, αλλά ο Πολακισμός μένει. Όμως το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το οποίο έλεγε ότι εμείς, με αυτούς που μας βρίζανε γερμανοτσολιάδες, με αυτούς οι οποίοι παίξαν όλο αυτό το παιχνίδι το αντιθεσμικό, μπορεί να συμφωνήσουμε να κάνουμε κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά και συνεντεύξεις του Νίκου Ανδρουλάκη το τελευταίο χρονικό διάστημα που αναφέρονταν σε όλα αυτά τα οποία είχε πει και ο ίδιος ο κύριος Πολάκης και τα οποία θυμάστε ότι είχαν προκαλέσει και την επίθεση του κυρίου Πολάκη προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με συγκεκριμένες αρχές και αξίες. Δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε συμπληρωματικός ρόλος του οποιοδήποτε. Οι διαφωνίες μας είναι πολύ συγκεκριμένες σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή, μετά από 13 σχεδόν χρόνια μιας πολύ βαθιάς οικονομικής αλλά και πολιτικής κρίσης, η οποία δημιούργησε προφανώς και κοινωνική κρίση, πρέπει να δούμε πώς το πολιτικό σκηνικό επανέρχεται σε μια κανονικότητα. Και αυτή η κανονικότητα δεν μπορεί να έχει ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, να εκφράζει την αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου. Η άποψή μου είναι, λοιπόν, για να σας απαντήσω και στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, ότι η διαγραφή του κυρίου Πολάκη κλείνει ένα κύκλο και δημιουργεί μια νέα τομή, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο τον οποίο ήταν. Εδώ αλλά δεν είμαστε να τώρα λοιπόν. Αυτό ακριβώς σας ερωτούμε. Σε διαφορετικό δρόμο. Αν η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς τον πιο υπεύθυνο και σοβαρό λόγο αποδειχθεί συνεπής, αυτό δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για μια μετεκλογική συνεργασία, γιατί μην ξεχνάτε ότι το ΠΑΣΟΚ, εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα λάβει μια διερευνητική εντολή μετά τις εκλογές και θα πρέπει κάπου να απευθύνει μια πρόσκληση για συνεργασία. Άρα λέτε ότι αν σοβαρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ, ευκολότερα θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μαζί. Ή αν δείξει ότι σοβαρεύει, μέσω του Πολάκη δηλαδή, γιατί όπως είπατε, ένα προσωπείο είναι αυτό. Κύριε Χιώτη, κύριε Παπαδόπουλε, η άποψή μου είναι ότι δεν σοβαρεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βαθιά η έννοια του πολακισμού. Δεν είναι μόνο ο κύριος Πολάκης. Σας θυμίζω ότι όλα αυτά τα οποία περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, οι επιθέσεις που δέχτηκε το ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι επιθέσεις οι οποίες δείχνουν μια βαθιά αντίληψη. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό κόμμα να επιβιώσει βγάζοντας από μέσα την καρδιά του που εκφράστηκε με αυτό το μίσος, το οποίο δόμησε την πολιτική του γραμμή από το 2010 μέχρι το 2014-2015. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει βαθιά ριζώσει και θέλω να σας πω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι το ασπάζονται οι απλοί ψηφοφόροι του. Και επομένως θέλω να σας πω ότι με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, εμείς δεν έχουμε διαφωνίες. Με την ηγεσία του και τις πρακτικές του έχουμε ηγεσίες. Ακόμα και τώρα βλέπετε ότι τα έχει κάνει όλα αυτά ο κύριος Πολάκης. Όλοι αναμένουμε το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την διαγραφή του ή όχι, και δεν παίρνει μια απόφαση ο κύριος Τσίπρας. Πηγαίνει, λέει, στην Επιτροπή Διοντολογίας, θα το πάει πιο κάτω, λέει, τι άλλο πρέπει να κάνει. Έχει στοχοποιήσει δημοσιογράφους, ο οποίος ο κύριος Τσίπρας έχει πάει πάρα πολλές φορές. Αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας, μην τον αδικούμε τώρα σε όλα, αυτό που έκανε να ανακοινώσει ήδη ότι τίθεται εκτός ψηφοδελτίων είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, του κόβει την πολιτική καριέρα. Είναι μεγαλύτερη σημασία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να τον κόψει από τα ψηφοδέλτια παρά να το αναστείλει την κομματική ιδιότητα. Τώρα εσείς πού θα ρίξετε το βάρος στον προεκλογικό αγώνα που έχετε μπροστά? Νομίζω ότι το ζήτημα της δημοκρατίας και της ευημερίας, είναι δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε στην ατζέντα μας, γιατί οι πολίτες υποφέρουν από την οικονομία και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένας άλλος δρόμος. Και φυσικά πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πιεστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έκανε τις προηγούμενες δεκαετίες και όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε εκφράσει τους τελευταίους μήνες είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υπόσχεται συγκεκριμένη οδό αλλαγής, πολιτικής αλλαγής. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές, δεν γινόμασταν εύκολα πιστευτοί και το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να σας πω ότι το πιστεύουμε, ότι είμαστε εδώ για να ανατρέψουμε τα δεδομένα, να διαμορφώσουμε νέες συνθήκες και γι' αυτό θα παλέψουμε μέχρι τις εκλογές, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε πολλά γεγονότα τα οποία αλλάζουν την ατζέντα και στα οποία θα επηρεάσουν τους πολίτες τον τελευταίο μήνα των εκλογών, βλέποντας δε αυτό το οποίο λένε και οι δημοσκόποι και οι επιστήμονες, ότι συνήθως πια ένα μεγάλο κομμάτι αποφασίζει τις τελευταίες 15-20 μέρες. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε την προεκλογική περίοδο για να γίνουμε η φωνή που θα σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά και συγκροτημένα για το καλό του τόπου. Πάντως η Νέα Δημοκρατία αυτόν τον καιρό στήριξε πολύ κόσμο, έτσι. Έδωσε 50 δισεκατομμύρια και για την περίοδο του κορονοϊού και μετά στον περίοδο της ακρίβειας. Γι' αυτό πώς το ΠΑΣΟΚ θα λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτα για να στηρίξει τον μικρομεσαίο? Θα σας πω, κύριε Παπαδόπουλε, εμείς πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να έχει αξιοποιήσει πολύ καλύτερα
τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκαναν άλλες συντηρητικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, όπως ζητούσε από τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Τσίπρα όταν ήταν κυβέρνηση, να μειώσει το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης για να ενισχύσει όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα και όχι κυρίως τα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ. Και υπάρχουν πολλές ακόμα επιλογές τις οποίες θα μπορούσαμε να τις συζητήσουμε για πάρα πολύ ώρα. Θυμίζω ότι ακόμα και στο ζήτημα της ενέργειας, η Νέα Δημοκρατία αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε μέσα στη Βουλή για την φορολόγηση των υπερκερδών κατά 90% από το Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο του 2022, δεν έχει προχωρήσει σε καμία απολύτως απόφαση. Επομένως, υπάρχουν ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να τα έχει κάνει πολύ σοβαρότερα, πολύ καλύτερα και στα οποία υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση όσον αφορά την νοοτροπία, την αντίληψη, την ιδεολογία μας στο τέλος. Εμείς δεν μηδενίζουμε τίποτα και κανέναν. Ίσα-ίσα γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε στηρίξει και μια σειρά μέτρων που δίνει έστω και ένα ευρώ στους πολίτες. Αλλά έχω και πάρα πολλά παραδείγματα, να σας πούμε κορυφαίο και πιο πρόσφατο αυτών των συνταξιούχων που λέγαμε ότι δεν περιλαμβάνουν τα μέτρα της κυβέρνησης 900.000 ανθρώπους. Η Νέα Δημοκρατία μας έκανε επίθεση και δύο μήνες μετά αφομοίωσε την άποψή μας και τους έδωσε 200 και 300 ευρώ επίδομα. Ακριβώς γιατί είδε το κενό το οποίο εμείς είχαμε και το στηρίξαμε αυτό το επίδομα. Άρα, σοβαρή αντιπολίτευση με σχέδιο, με σκληρό τρόπο, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται η αντιπαράθεση για το καλό του τόπου και των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χριστίδη για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή επιτυχία σας. Να είστε καλά. Ευχόμαστε. Γεια σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος στο Νότιο Τομέα, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.